Αυτή τη στιγμή, σε σχέση με το προηγούμενο 15ήμερο, στατιστικά έχουμε ανέβει σχεδόν στο 70 με 80% στις διακομιδές, ειδικότερα στα περιστατικά COVID. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια από το προσωπικό να καλύψουμε τις ανάγκες των νοσοκομείων, τα οποία πλέον δυσκολεύονται να διαχειριστούν τις νοσηλίες με τους, κυρίως με τους θετικούς και με τους, γενικότερα με τους ασθενείς που νοσηλεύονται μέσα στα νοσοκομεία. Καλύπτουμε διακομιδές που γίνονται πανελλαδικά και στην περιφέρεια και εκτός περιφέρειας, μεταφέροντας ασθενείς για να νοσηλευτούν σε άλλα νοσοκομεία. Κυρίως ποια νοσοκομεία είναι αυτά? Έχουμε πάει και Βέρεια και Νάουσα και Λασσόνα, και, Λασσόνα λέω, Νάουσα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα. Από εδώ περιφερειακά φεύγουν για Γρεβενά και Πτολεμαϊδα. Η κατάσταση των ασθενών είναι καλή, μεν διαχειρίσιμη, αλλά ο όγκος των περιστατικών και ο χρόνος που αφιερώνουν τα ασθενοφόρα για να μεταφέρουν ασθενείς COVID, εάν συνεχίσει έτσι, θα μας δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα. Προς το παρόν όμως, με το σχεδιασμό που έχουμε κάνει, μπορούμε να ανταποκριθούμε με δυσκολία μεν, αλλά έρχεται εις πέρας η αποστολή μας. Σε αριθμό έχουμε περίπου τα περιστατικά τα οποία. Με βάση το 24ωρο θα σας πω ότι, δηλαδή μια καθημερινή βάρδια, είχε περίπου από 35 μέχρι 45 περιστατικά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε ξεπερνάνε τα 80 στο 24ωρο. Με τα πλειοψηφία COVID, έτσι. Το 90% είναι COVID. Πλέον δεν πηγαίνουμε κάποια άλλα περιστατικά, δηλαδή ορθοπαιδικά, τροχαία, τέτοια είναι ελάχιστα. Και τα καρδιολογικά, φυσικά, ανακοπές, ηλικιωμένοι και τα λοιπά, τα οποία αντιμετωπίζονται κανονικά. Αλλά η πλειοψηφία, το 80 με 90% είναι περιστατικά που αφορούν COVID. Και σε ποιες περιοχές πάτε? Παντού, παντού, δεν υπάρχει Γίνει τώρα. Ζάνης, δηλαδή υπάρχει κάποια...